Δεν εμποδίζω τίποτα, έτσι. Τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης, μωράς δε ζητήσεις και γενεολογίας χέρις και μάχας νομικά στερίστατο. Η σύγκαρ ανωφελείς και μάταιη, ερετικών άνθρωπων μεταμίαν και δευτέραν ουθεσίαν παρετού, ειδός ότι εξέστραπτε ο Πρόσχομαι, είπε ο Κύριος της εαυτού μαθητές.
κινήσεστε τώρα στις γης, εάν δε τα κλινελήματα ημών και παρέχουσα η άματα της ελπής τη λαμβάνηση, την ευλογίαν σου άθρατε. Κυρίου δε ηθόμε, Κύριε ο Θεός ημών, ο μέγας στη βουλή και θαυμαστός της έργης, ο βάθης σοφίας διακυβερνών των κόσμων και άρχοντας καθιστών της έθνεση, ο ανυψών τους εκλεκτούς του λαού σου εις διακονίαν αυτού και εις των κοινών χριστήν και δικαίαν διαχείριση, ο πάντας δεκόμενος συνεργούς εις περιποίηση των εντολών σου, ο Μωυσή πιστευτής άρχην εν το Ισραήλ και Ιωσήφ των δούλων σου, κυβερνεί την καταστήσα στην Αιγύπτο προς σωτηρίαν. Αγαπημένοι, σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου που είσαστε απόψε εδώ. Να ξέρετε ότι η παρουσία σας μας γεμίζει όλους δύναμη για να αντέξουμε σε αυτό το δύσκολο αγώνα, να τα απεξέλθουμε νικηφόρα. Πραγματικά σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Το χαμόγελό σας είναι ο προάγγελος της νίκης μας. Το βλέπω στα πρόσωπα όλων σας. Αγαπημένοι φίλοι, κάθε φορά που βρισκόμαστε έχω παρατηρήσει ότι είναι μια μέρα χαράς. Πραγματικά μερικές φορές έχω αναρωτηθεί γιατί είμαστε όλοι τόσο πολύ χαρούμενοι όταν βρισκόμαστε. Και με συγχωρείτε πολύ γιατί βλέπω ότι και αρκετοί φίλοι είναι πίσω μου και δεν μπορώ να τους αντικρίσω στα μάτια. Αλλά πραγματικά είναι κάθε φορά που βρισκόμαστε μια μέρα χαράς. Η εξήγηση που δίνω σε αυτό είναι ότι καθρεφτίζεται στα πρόσωπά μας και το βλέπουμε ένα στο πρόσωπο του άλλου η αισιοδοξία και η βεβαιότητα της νίκης. Η βεβαιότητα ότι θα καταφέρουμε να γυρίσουμε σελίδα και να κάνουμε μια νέα αρχή σε αυτό το Δήμο. Φίλοι μου, η απόψινή βραδιά σκιάζεται από ένα γεγονός το οποίο είναι πάρα πολύ βαρύ. Είμαστε αυτές τις μέρες καθυλωμένοι και συναισθηματικά και ψυχικά, αλλά και από την πλευρά της λογικής μας, από μια φυσική καταστροφή την οποία δεν μπορεί να τη χωρέσει ο ανθρώπινος νους. Μια φυσική καταστροφή η οποία ξεπερνάει κάθε όριο. Είναι κάτι το οποίο μας φαίνεται αδιανόητο. Ένας κατακλυσμός συνέβη σε μια πολύ μεγάλη περιφέρεια της χώρας μας, στη Θεσσαλία, και αυτό έχει στοιχήσει και σε ανθρώπινες ζωές, έχει στοιχήσει στον παραγωγικό ιστό, έχει στοιχήσει με πάρα πολλούς τρόπους και πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να σκεφτεί κανείς πώς αυτή η περιφέρεια θα επανέλθει σε μια κανονικότητα. Άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους, επιχειρήσεις έχουν καταπολιστεί. Είναι ένας κατακλυσμός πρωτόγνωρος, ο οποίος παρέλυσε την κοινωνική ζωή, την ίδια τη ζωή, παρέλυσε
την οικονομική ζωή και θα χρειαστούν πάρα πολλά χρόνια πραγματικά για να επανέλθει αυτή η περιφέρεια σε συνθήκες κανονικότητας. Ο εθνικός δρόμος που οδηγεί στη Θεσσαλονίκη έχει πλημμυρίσει και έχει διακοπεί την κυκλοφορία εδώ και μία εβδομάδα και δεν έχει αποκατασταθεί ακόμα. Η χώρα μας έχει χωριστεί στα δύο. Η Θεσσαλία είναι σχεδόν αποκλεισμένη. Αυτό δημιουργεί μια αλυσίδα προβλημάτων. Πρώτα απ' όλα έχει καταρρεύσει η παραγωγική μηχανή της περιφέρειας. Έχει διακοπεί, έχει σπάσει σε πάρα πολλά σημεία η παραγωγική αλυσίδα της περιοχής. Έτσι ο εφοδιασμός εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολος. Άνθρωποι που έχουν χάσει τα σπίτια τους, έχουν χάσει τα χρήματά τους, έχουν χάσει την οικοσκευή τους, αυτή τη στιγμή δεν έχουν ούτε ρούχα να φορέσουν. Αυτός είναι και ο σκοπός που εμείς εδώ κάνουμε αυτή τη δράση. Είναι η ώρα της αλληλεγγύης. Είναι η ώρα να σταθούμε όλοι δίπλα σε αυτούς που αυτή τη στιγμή υποφέρουν. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας. Αγαπητοί φίλοι, είχαμε σχεδιάσει την απόψινή βραδιά με τελείως διαφορετικό περιεχόμενο. Είχαμε σχεδιάσει την απόψινή βραδιά με πρώτο σκοπό να συζητήσουμε πολιτικά τα τοπικά θέματα. Να ασκήσουμε κριτική εκεί που χρειάζεται, να εκθέσουμε τις προτάσεις τις οποίες έχουμε και να κάνουμε μία συζήτηση, ένα διάλογο πάνω στα θέματα που απασχολούν την πόλη μας. Βέβαια, έχουμε διανύμει σε όλους ένα κοιλάδιο, ένα πρόγραμμα που είναι το πρώτο μέρος του προγράμματός μας, το οποίο αναφέρεται σε αυτό που λέμε εμείς γαλάζια οικονομία, δηλαδή την ανάπτυξη εκείνη που έρχεται από τη θάλασσα. Γιατί η πόλη μας είναι μια πόλη με μια ιδιαιτερότητα. Βρέχεται από δύο πλευρές. Έχουμε ένα κανάλι που τη χωρίζει και αυτό ακριβώς είναι και το πλεονέκτημά μας. Έχουμε μια πόλη η οποία είναι περίβρεχτη από παντού. Όλες οι δημοτικές ενότητες του Δήμου μας είναι περίβρεχτες. Ταυτόχρονα η πόλη αυτή απέχει μόνο 3/4 από την Αθήνα και το Διεθνή Αερολιμένα. Αυτά και άλλα πολλά, το φαινόμενο του Ευρύπου, ο πολιτισμός που υπάρχει εδώ, η ιστορική παρακαταθήκη, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια ανάπτυξη, για μια αειφορία και κυρίως για την ευζοία των κατοίκων, στηριγμένη κυρίως πάνω στο θαλάσσιο στοιχείο. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι του προγράμματος, το οποίο το έχουμε διανύμει και το έχετε, όπως επίσης έχετε και το δεύτερο τμήμα, το οποίο αφορά την πράσινη μετάβαση. Τη μετάβαση δηλαδή σε έναν Δήμο, ο οποίος δεν θα συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και κυρίως δεν θα συμβάλλει σε φαινόμενα μέσω αυτών των δραστηριοτήτων, σαν και αυτό το οποίο είδαμε να εξελίσσεται πριν μια εβδομάδα στη Θεσσαλία, πριν 3 χρόνια στη δική μας περιοχή, στο Λίλαντα, και φυσικά παντού σε όλο τον κόσμο να συμβάλλουμε σε αυτή τη διαταραχή. Όμως αυτή η πράσινη μετάβαση αποτελεί και μια ευκαιρία για εμάς. Αποτελεί μια ευκαιρία να ανασυγκροτήσουμε τη συγκοινωνία σε μια άλλη βάση, δηλαδή με ηλεκτροκίνητα λεωφορεία, ακόμα και τη θαλάσσια συγκοινωνία, μπορούμε να την ιδρύσουμε πλέον, χάρη στους πόρους οι οποίοι διατίθονται για την πράσινη μετάβαση. Κυρίως όμως να εξασφαλίσουμε την ενεργειακή μας αυτονομία, να μειώσουμε δηλαδή ή να εξαφανίσουμε και τελείως τις δαπάνες, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές στο Δήμο και αφορούν για τη συντήρηση, τη θέρμανση, τον ηλεκτροφωτισμό και όλες αυτές τις δραστηριότητες οι οποίες είναι πάρα πολύ δαπανηρές. Επίσης, αυτό το κομμάτι που έχετε στα χέρια, σε αυτό το φυλάδιο, αφορά και την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα και κυρίως την νεωτερική επιχειρηματικότητα. Σύντομα θα εκδώσουμε και τα υπόλοιπα τμήματα του προγράμματός μας που αφορούν την κοινωνική αλληλεγγύη, αφορούν το περιβάλλον, αφορούν τον πολιτισμό, αφορούν τον αθλητισμό, αφορούν μια σειρά από δραστηριότητες. Αυτά όμως εν καιρό.
σύντομα και σίγουρα δεν θα συνεχίσω σε αυτό το μοτίβο για αυτά τα θέματα, γιατί πιστεύω ότι η σημερινή βραδιά έχει άλλο περιεχόμενο. Θα πω ότι είχαμε προγραμματίσει για απόψε το βράδυ να κάνουμε την ανακοίνωση, την παρουσίαση των υποψηφίων μας. Αυτό δεν είναι εφικτό, γιατί δεν μπορούμε σε αυτό το κλίμα και σε αυτές τις συνθήκες να κάνουμε μια πανηγυρική παρουσίαση ανθρώπων. Όμως, μεγαλύτερη σημασία από την παρουσίαση έχει η ίδια η παρουσία. Και η παρουσία σας εδώ είναι αυτή πολύ περισσότερο σημαντική. Αυτό το παρόν το οποίο δίνεται σήμερα εδώ και είμαστε πολλοί απόψε, ιδιαίτερα για τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν, είμαστε πάρα πολλοί εδώ, αυτό το παρόν πρέπει να μεταφερθεί παντού σε όλο το Δήμο. Να μεταφερθεί σε όλα τα σπίτια αυτό το μήνυμα το οποίο περιμένει ο κόσμος, το οποίο περιμένει με πολύ μεγάλη προσδοκία. Προσδοκία για να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτό το Δήμο. Αυτό λοιπόν το μήνυμα θέλω να το μεταφέρετε, γιατί ναι, πραγματικά αυτή η φυσική καταστροφή μας προκαλεί σίγουρα μια πολύ μεγάλη αμηχανία. Δεν θα επιτρέψουμε όμως αυτή η αμηχανία να εξελιχθεί σε αδράνεια. Γιατί σκεφτόμαστε εθνικά, σκεφτόμαστε παγκόσμια, αλλά πρέπει να βρούμε πάντα τοπικά. Και στην προκείμενη περίσταση να δράσουμε σπίτι-σπίτι. Γιατί το επόμενο διακύβευμα για το Δήμο μας είναι οι εκλογές οι οποίες έρχονται. Αγαπητοί φίλοι, μπαίνει ένα καθήκον το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας από αύριο. Το καθήκον αυτό είναι να οργανώσουμε τα πράγματα, να δώσουμε τη μάχη, έτσι ώστε, τουλάχιστον όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, να μην εκτεθούμε ξανά σε παρόμοιους κινδύνους. Ή όταν εκτεθούμε, γιατί τα φυσικά φαινόμενα αυτά, οι φυσικές καταστροφές δεν είναι προβλέψιμες, να είμαστε έτοιμοι για αυτό. Να ετοιμαστούμε για αυτό, να θωρακιστούμε δηλαδή σαν Δήμος και να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε απαντήσεις τόσο από την πλευρά των μέσων που διαθέτει ο ίδιος ο Δήμος, όσο και σε σχέση με την οργάνωση του εθελοντισμού, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός σε αυτές τις περιπτώσεις και εκφράζεται τώρα αυτή τη στιγμή με τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται. Δοκιμάστηκε ο Δήμος μας και ο νομός μας το προηγούμενο διάστημα με πλημμύρες στο Λίλατα και είδαμε, λάβαμε μαθήματα από αυτό. Δοκιμάστηκε στη Βόρεια Εύβοια όπου είχαμε μια εκτεταμένη καταστροφή λόγω πυρκαγιάς και δοκιμάστηκε και πάλι πρόσφατα ένα δημοτικό μας διαμέρισμα, η Αρτάκη, με μια πυρκαγιά η οποία εξελίχθηκε σε μεγάλη ενώ θα μπορούσε να είναι μικρότερη. Σε αυτή την πυρκαγιά είχα πάει κι εγώ και αντάμωσα εκεί μερικούς φίλους εθελοντές οι οποίοι και άλλες φορές, με τους οποίους και άλλες φορές είχαμε συναντηθεί σε άλλες παρόμοιες περιστάσεις όπως στη Βόρεια Εύβοια αλλά και αλλού, στο απότερο παρελθόν. Όλοι όμως δεν ήξεραν τι ακριβώς να κάνουν, είχαν σπεύσει εκεί. Θέλαν να βοηθήσουν, θέλαν να προσφέρουν. Είχαν πάρει κάποια ατομικά μέσα, δηλαδή ένα φτιάρι, είχαν πάρει κάποια πράγματα. Όμως δεν υπήρχε κάποιος να τους πει τι ακριβώς θα κάνουν. Αυτό έχουμε χρέος να το οργανώσουμε εμείς. Να οργανώσουμε δηλαδή τον εθελοντισμό, να οργανώσουμε την άμυνα και στο επίπεδο της πρόληψης, αλλά και στο επίπεδο της καταστολής. Εμείς θα το κάνουμε αυτό, γιατί εμείς δίνουμε αυτή τη μάχη, εμείς θα την κερδίσουμε και εμείς θα είμαστε οι νικητές στις επόμενες εκλογές. Η επόμενη Δημοτική Αρχή. Καλό αγώνα σε όλους. Καλό αγώνα με την νίκη, παιδιά. Καλό αγώνα.
Καλό αγώνα. Ενωμένοι δίνουμε τη μεγάλη μάχη όλοι μαζί για την αυριανή σελίδα για το Δήμο μας που θα έχει ανθρώπινο πρόσωπο, διαφάνεια λογοδοσία και με ανάπτυξη όλων των περιοχών μας. Να βάλουμε τελεία και παύλα στην παρακμή. Τελεία και παύλα. Πάμε μπροστά. Πάμε μπροστά όλοι μαζί, παιδιά. Πάμε. Άμεσα νέο ξεκίνημα. Άμεσα.